Μηχάνημα της υπηρεσίας καθαριότητας κατάπιε ο παραλιακός δρόμος στο Μονοδέντρι χθες. Πρώτων ευθυνών του θέτει ο Δήμος την κτηματική υπηρεσία με αφορμή το περιστατικό αυτό και επαναφέρει το αίτημα να του επιτρέπεται η συντήρηση των παραλιακών δρόμων, πράξη που απαγορεύεται από την υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η κτηματική υπηρεσία, ως διαχειριστής του Αιγιαλού της παραλίας, με την απαγόρευση του Δήμου να συντηρεί τους δρόμους, έχει την ευθύνη να λάβει όλα τα μέτρα αποτροπής ατυχημάτων που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβούν ξανά, δηλώνει η Δημοτική Αρχή. Ας δούμε όμως τα γεγονότα. Το σάλαθρο της καθαριότητας του Δήμου βυθίστηκε όταν ο παραλιακός δρόμος υποχώρησε εξαιτίας της διάβρωσης. Ο Δήμος αντέδρασε με ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιδιώκει να εκθέσει το Υπουργείο αλλά και την κτηματική υπηρεσία που έχουν την ευθύνη για τους παραλιακούς δρόμους. Ο δρόμος, όπως και άλλοι στα διοικητικά όρια της Πάτρας, θεωρούνται αιγιαλός και γι' αυτό απαγορεύεται να γίνει η παραμικρή παρέμβαση από δημοτικά συνεργεία. Η Δημοτική Αρχή υπενθύμισε ότι ανάλογο θέμα είχε προκύψει και για την παραλιακή οδό στο Ρίο.